Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλιόπουλο Γιώργο, τον οποίο θα καλησπερίσουμε αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιόπουλε. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Μια χαρά, λίγο κουρασμένος, αλλά κατά τα άλλα μια χαρά. Έχουμε όλοι από αυτή την κούραση. Είναι και δύσκολη ημέρα. Είναι Δευτέρα σήμερα, τσαγκοροδευτέρα για πάρα πολύ κόσμο. Ναι, πέρα από αυτό, εμείς επειδή βρισκόμαστε στη διαδικασία παραστάσεων που ξέρει και ο κόσμος, είμαστε λίγο παραπάνω κουρασμένοι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Πιστεύω όμως ότι από αύριο θα φτιάξει, τουλάχιστον έτσι άκουσα. Ναι, είναι αλήθεια. Και το ελπίζω. Ο καιρός έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά για τα όσα μας κάνει ο καιρός, μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε προκαλέσει αρκετά πράγματα. Α, το λέω και σε σχέση με τη διαφήμιση της Κοσμοτέ, την καινούργια, η οποία ήταν ακριβώς για το θέμα του καιρού στην Ελλάδα και δεν επιβεβαιώνεται, γι' αυτό το είπα βασικά. Ναι. Λοιπόν, να σας συστήσουμε λίγο στους φίλους ακροατές του Αρκαδία 938 που την χάνει ονομαστικά να μην γνωρίζουν αυτή τη στιγμή με ποιον μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Ηλιόπουλο Γιώργο, όπως προείπα, ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της θεατρικής ομάδας Τρίπολης, η οποία θεατρική ομάδα ανέβασε χθες μια παράσταση, είχε πρεμιέρα για μια σειρά παραστάσεων με τίτλο Fahrenheit 451. Ναι, είναι μια διασκευή, ναι, του βιβλίου, του μυθιστορήματος του Ray Bradbury, ναι, που ήταν Αμερικανός συγγραφέας, που λέγεται Fahrenheit 451 και αναφέρεται σε μια δυστοπική εποχή, στο μέλλον, αλλά όχι απαραίτητα, είναι άχρονο ουσιαστικά το έργο, ναι, και μιλάει για μια κοινωνία όπου τα βιβλία απαγορεύονται, ναι, όποιος έχει βιβλία αυτά πρέπει να καούν και αν αυτός επιμένει να τα προασπίζει, καίγεται μαζί και αυτός. Mm-hmm. Είναι έγκλημα δηλαδή αυτό για αυτή την κοινωνία και συνεπώς υπάρχουν κάποιες κυρώσεις. Ναι. Ο βασικός ήρωας είναι πυροσβέστης, ουσιαστικά πυροδότης δηλαδή πλέον, εφόσον έχουμε αυτή την αντιμετάθεση. Mm-hmm. Και η υπόθεση του έργου είναι η πορεία αυτού του πυροσβέστη προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή προς την αντίδραση σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία και προς μια εσωτερική αλλά και εξωστρεφή αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Βέβαια υπάρχουν πολλές και άλλες δράσεις που γίνονται μέσα στο έργο. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα θέλατε να ρωτήσετε περισσότερο. Εγώ θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση αυτή τη στιγμή, κύριε Ηλιόπουλε. Δράτουμε έτσι από όσα λέτε. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε σχέση με την Τρίπολη, έχετε βρει κοινά σημεία μέσα σε αυτό το θεατρικό έργο? Σε σχέση με την Τρίπολη, mm-hmm, δεν είναι σε σχέση με την Τρίπολη εξειδικευμένα, δεν υπήρχε ποτέ λόγος να γίνει κάποιος τέτοιος παραλληλισμός. Η Τρίπολη, mm-hmm, είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι του δυτικού πολιτισμού, mm-hmm, εκεί ανήκει, μπορεί να έχει και κάποια στοιχεία πάρα πολλά θα έλεγα ανατολικά, αλλά ουσιαστικά ανήκει στη Δύση, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Έχουμε κάνει τόσες προσπάθειες για να ανήκουμε στη Δύση. Δεν τα έχουμε καταφέρει όμως. Νομίζω ότι το τελευταίο καιρό ειδικά έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, έστω και σχηματικά ή προσχηματικά, αλλά μιλάει για το δυτικό πολιτισμό, mm-hmm, το έργο. Με αυτή την έννοια μιλάει και για την Τρίπολη φυσικά. Ναι. Πέστε μου κάτι, πόσο καιρό κάνετε τις πρόβες για το συγκεκριμένο έργο, πόσο καιρό χρειάστηκε να κάνετε πρόβες για να προετοιμαστείτε? Ναι, χρειάστηκε τα παιδιά να ασχοληθούν, όλοι βέβαια συντελεστές, αλλά κυρίως τα παιδιά που ερμηνεύουν τους ρόλους γύρω στους 3 μήνες. Ναι. Και τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον συγκεκριμένο χώρο που παρουσιάζεται, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, και ήθελα να γράψω και εγώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω το Δήμο που μας το παραχώρησε επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να κάνουμε και καλύτερη την παραγωγή μας. Πολύ ωραία. Να πούμε στους φίλους ακροατές μας ότι ξεκίνησαν εχθές οι παραστάσεις 10 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 20 Απριλίου, έτσι? Ναι. Mm-hmm. 9 και 4. 9 και 4. Ωραία. Κάθε βράδυ στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Πλατεία Πετρινού. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό το σημείο έτσι κι αλλιώς. Αλίμονο. Από πού αντλείτε δύναμη όλοι οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης? Και μπορείτε κάθε βράδυ να δίνετε το παρόν εκεί και να γεμίζετε τις δικές μας ψυχές που ερχόμαστε να σας παρακολουθήσουμε. Είστε άνθρωποι, φαντάζομαι, όλοι που έχετε την καθημερινή σας επαγγελματική ενασχόληση. Ναι, σαφώς. Δεν είναι επαγγελματική μας ενασχόληση το θέατρο. Mm-hmm. Βέβαια, η Θεατρική Ομάδα Τρίπολης μετά από 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην πόλη και
έχοντας και έναν πυρήνα ατόμων τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και συνεργάζονται. Έτσι, και επιτυχημένης παρουσίας, επιτρέψτε μου να προσθέσω. Αυτό είναι θέμα να το κρίνει η πόλη και οι άνθρωποι που έρχονται να μας δουν. Τώρα από εκεί πέρα εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό. Προσπαθούμε. Ναι. Προσπαθούμε να είναι επιτυχημένοι. Τα λόγια του κόσμου σας μεταφέρω ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος τόσα χρόνια ακριβώς επειδή μας στηρίζει. Και οικονομικά βέβαια, δίνοντας αυτό που το κουπόνι που ζητάμε ως εισιτήριο στις παραστάσεις, διότι εμείς δεν έχουμε άλλα έσοδα. Η Θεατρική Ομάδα Τρίπολης επιλεκτικά δεν θέλει να παίρνει βοήθημα από κάπου αλλού, θέλει μόνο από τον ίδιο τον κόσμο της Τρίπολης και ενίοτε και από κάποιους χορηγούς που το κάνουν επειδή τους αρέσει και πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αυτός είναι ένας παράγοντας που μας κάνει να συνεχίζουμε, ο ίδιος ο κόσμος δηλαδή, γιατί ακριβώς αισθανόμαστε και εισπράττουμε ότι έχει ανάγκη να γίνονται τις προσπάθειες στην πόλη. Βεβαίως. Και από την άλλη και οι ίδιοι οι συντελεστές όλοι έχουμε την ανάγκη προφανώς να εκφραστούμε μέσα από αυτό το μέσο. Και γι' αυτό και μπορούμε να το κάνουμε, παρότι πολλές φορές είναι και κουραστικό και δυσχεραίνει άλλες δραστηριότητες που πρέπει να κάνουμε, ναι, ο καθένας ξεχωριστά ή κάποιοι μαζί, δεν έχει σημασία αυτό. Το κάνουμε γιατί προφανώς περνάμε και καλά, για να μην είμαστε και εκτός πραγματικότητας. Προφανώς περνάμε καλά, δεν είμαστε μαζοχιστές. Αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό που σας κρατά, που θέλετε μάλλον, που σας κάνει να θέλετε να παραμένετε ανεξάρτητοι όσο αφορά τους οικονομικούς πόρους? Γιατί παράδειγμα μια επιδότηση από το Δήμο ίσως να μην ήταν καλή ιδέα. Αυτή τη στιγμή θα ήταν σουρεαλιστικό να ζητάμε επιδότηση από το Δήμο, έτσι κι αλλιώς. Από εκεί και πέρα, εξ αρχής, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το σωματείο, είχε αυτή την νοοτροπία και ήθελε να περάσει αυτό, ότι δεν υπάρχει λόγος, μπορεί να στηριχτεί μια τέτοια προσπάθεια μόνο από ιδιώτες, τους ανθρώπους και την κοινότητα, την κοινωνία δηλαδή. Ναι. Την κοινότητα με κάποια άλλη έννοια. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν έχουμε βοηθηθεί με την έννοια, από φορείς ενώ κρατικούς, με την έννοια ότι υπήρχαν κάποιοι θεσμοί μάλλον, οι οποίοι επιδοτούνται. Ναι. Όπως ας πούμε κάποια καλοκαίρια, τώρα μιλάμε για δεκαετία του 90 και 2000, δηλαδή μιλάμε για τις πολύ καλές εποχές, εισαγωγικά χρυσές, ή χωρίς εισαγωγικά, χρυσές, ναι, okay, όπου επειδή ακριβώς μας επιδοτούσαν κάποιες παραστάσεις οι Δήμοι περιφερειακοί, μπορούσαμε και εμείς να πάμε κάποιες παραστάσεις περιφερειακά, δηλαδή όχι μόνο στην Τρίπολη αλλά και σε άλλες περιοχές. Ναι. Και αυτό ήταν και καλό, γιατί υπήρχε μια διάδοση και του συγκεκριμένου είδους τέχνης, αλλά υπήρχε και γενικά μια όσμωση με τον κόσμο εκεί και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Τώρα αυτό δεν γίνεται πλέον. Μπορούμε κάποιες φορές εμείς πάμε σε κάποια σημεία, αλλά πια πρέπει να μας καλέσουν κάποιοι και να μας καλύψουν και κάποια έξοδα, γιατί δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, να πηγαίνουμε συνεχώς με δικά μας έξοδα Αθήνα, Πάτρα ή όπου αλλού. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα ξαναδημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο, θα ξανασχοληθεί δηλαδή και η κεντρική εξουσία αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση με το να αναβαθμίσει λίγο αυτά τα πράγματα, γιατί σιγά σιγά και με την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο θα αντέχουν και εμείς και άλλοι να αυτοχρηματοδοτούνται ουσιαστικά, ή από τον κόσμο ο οποίος πλέον δεν έχει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια. Έτσι. Όπως ξέρουμε πάρα πολύ όλοι, γιατί όλοι το υφιστάμε αυτό. Έτσι. Πάμε λοιπόν στα διαδικαστικά τώρα, κύριε Ηλιόπουλε, να κατατοπίσουμε λίγο τους φίλους ακροατές και τους ενδιαφερόμενους, όσους θέλουν τέλος πάντων να προσέλθουν στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, να παρακολουθήσουν την παράστασή σας. Είπαμε ότι σε καθημερινή βάση 9 και 4 το βράδυ ξεκινάει η παράσταση, Fahrenheit 451. Πέστε μας τώρα τι χρειάζεται κάποιος για να εισέλθει στο χώρο. Κάνατε λόγο για ένα κουπόνι πριν. Ναι, υπάρχει ένα κουπόνι γενικής εισόδου, το οποίο είναι προς ενίσχυση του σωματείου, ναι, το οποίο είναι στα 10 ευρώ. Βέβαια, αν κάποιος ανήκει σε κάποια από τις ειδικές λεγόμενες κατηγορίες, δηλαδή άνεργοι, φοιτητές ή άτομα με κινητικές δυσκολίες κτλ., υπάρχει κάποια μέρημνα γι' αυτό. Ναι. Από την άλλη, αν κάποιος δεν έχει δυνατότητα και μας δηλώσει ότι δεν έχει δυνατότητα να πληρώσει, δεν υπάρχει περίπτωση να το αρνηθούμε να μπει στο χώρο. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά μια εθελοντική συνεισφορά. Εμείς είμαστε μη κερδοσκοπικό σωματείο, δεν βάζουμε εισιτήριο, δεν έχουμε προσωπικό κέρδος. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε και αυτή η παραγωγή
αλλά και οποιαδήποτε παραγωγή στο θέατρο, ασχέτως εμβέλειας και οικονομικής, έχει κάποιο οικονομικό κόστος, ακόμα και ελάχιστο. Ναι. Η συγκεκριμένη είναι και από τις ακριβές, θα έλεγα. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται, όποιος το δει το έργο, όποιος θα το δει μάλλον το έργο, θα το καταλάβει ότι είναι παραγωγή, η οποία είναι αρκετά κοστοβόρα. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί είναι αυτή η απέτηση του έργου. Mm-hmm. Δεν μπορούμε ούτε θέλουμε ποτέ να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι αξιοπρεπές. Και δεν αρέσει εμάς τους ίδιους, πρωτίστως. Έτσι. Υψηλά ο πύχης της τέχνης και έτσι πρέπει να είναι, νομίζω. Έτσι πρέπει να είναι. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Θα πρέπει ειδικά και σε πολλές άλλες διαδικασίες που έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο. Έτσι. Λοιπόν, πρωτού σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία αυτή, την πολύ όμορφη συνομιλία. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφέρετε κάποιους συντελεστές της παράστασης. Ναι, θα ήθελα να αναφέρω τους βασικούς συντελεστές. Ναι. Τη σκηνοθεσία της παράστασης την έχει κάνει η κυρία Δάλκου, Γεωργία. Τα σκηνικά ο Βαγγέλης ο Κασαβέτης. Τα κουστούμια η Κατερίνα Παπαγεωργάκη. Το σχεδιασμό του φωτισμού ο Κυριάκος ο Κανέλος. Τη μουσική επιμέλεια την έχω κάνει εγώ. Και αυτά είναι και τα λέω, αυτά τα πέντε στατικά στοιχεία μιας παράστασης, όχι μόνο και για το θέατρο, γενικά είναι τα πιο σημαντικά. Στη συγκεκριμένη παράσταση όλα αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ που θέλουμε να περάσουμε μέσα από από αυτή τη διασκευή του βιβλίου. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, εμείς θα σας ευχηθούμε καταρχήν καλή δύναμη, κατά δεύτερον καλή επιτυχία στις παραστάσεις σας. Θα δώσουμε και ίδιοι το παρόν μέσα στην εβδομάδα, θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή, πού θα πάει, γιατί είναι και ώρες δύσκολες σε οικογένειες όταν υπάρχουν και μικρά παιδάκια, καταλαβαίνετε είναι λίγο ζόρικα, ναι, βεβαίως, τα πράγματα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αγαπάμε όμως την τέχνη και ατομικά αλλά και σαν σταθμός, θέλουμε να σταθούμε δίπλα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή σήμερα μαζί σας. Εγώ σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο ευάρεστο έργο σας και θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.